Καλησπέρα σε όλους. Στο σημερινό κίζουνα του κεφαλαίου 347 του Fairtale θα παρουσιάσω εγώ, διότι ο Γιώργος ευτυχώς ή δυστυχώς ξέχασε το μικροφωνό του. Το σημερινό κεφάλαιο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στη μάχη των κοριτσιών με τους τρεις κυνηγούς σταυρών. Οι τρεις κυνηγοί εκπλήσονται μόλις βλέπουν τη Φλεάρ και αναρωτιούνται αν είναι φίλοι των άλλων δύο. Η Λούση την ρωτά τι κάνει εκεί με ένα βλέμμα γεμάτο απορία και η Φλεάρ απαντά με σοβαρό ύφος πως απλά ακολουθούσε τη Λούση όπως κάνει πάντα. Ενώ στο μεταξύ, στο φώτο βλέπουμε εικόνες της Φλεάρ να παρακολουθεί τη Λούση. Η τελευταία φρικάρει. Τότε όμως η Φλεάρ λέει την αλήθεια και αποκαλύπτει πως αφού δεν είχε πλέον κάποιο μέρος να γυρίσει, αποφάσισε να γυρίσει σπίτι της. Δείχνει το σύμβολο στο στήθος της και λέει πως αυτό είναι το σύμβολο του Sun Village και πως μεγάλωσε σε αυτό το χωριό μαζί με τους γίγαντες. Η Φλεάρ είναι έτοιμη να επιτεθεί στους κυνηγούς καθώς πιστεύει πως αυτοί ευθύνονται για ό,τι συνέβη στους γίγαντες. Αυτοί απαντούν πως δεν έκαναν τίποτα και ήρθαν μόνο για τη φλόγα. Κάτι που φυσικά δεν ελαφρύνει τη θέση τους, καθώς η φλόγα είναι εξίσου πολύτιμη για το χωριό και η Φλεάρ δεν μπορεί να αφήσει κανένα να την πειράξει. Κάπως έτσι ξεκινάει η μάχη και η Φλεάρ επιτίθεται με τα μαλλιά της, ένα είδος μαγείας που εκπλήσει τους αντιπάλους της, ο Χιρόσι όμως τα κόβει απευθείας με το σπαθί του. Η Λούση, για να βοηθήσει τη Φλεάρ, καλεί τον Κάνσερ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται, εκτός τα ψαλίδια του, έχει και ό,τι άλλο χρειάζεται για την περιποίηση μαλλιών. Η Λούση και η Wendy λένε στη Φλεάρ πως θα προστατεύσουν τους γίγαντες και την υποτρέπουν να πολεμήσουν μαζί. Η Φλεάρ με τα ανανεωμένα μαλλιά της ξανεπιτίθεται στο Χιρόσι. Η Wendy βρίσκεται αντιμέτωπη με τον Λάλα, ενώ η Λούση μαζί με τον Σατζιτάριους βρίσκονται σε επιφυλακή και προσέχουν μήπως επιτεθεί ο Drake με τον Sniper. Παράλληλα όμως η Λούση καλεί τη Βάργκο, έχοντας μια καλή ιδέα στο νου της, να στείλει τη Βάργκο να βρει τον Drake υπόγεια, να σκάψει δηλαδή μέχρι να τον βρει. Το σχέδιο όμως αυτό δεν στέφθηκε με επιτυχία, αφού το έδαφος ήταν παγωμένο και χάρη στη μαγεία που περικλεί τον πάγο, η Βάργκο δεν κατάφερε να σκάψει. Και ενώ η Λούση ασχολείται με τη Βάργκο, ο Drake καταφέρει να πετύχει με μια βολή τον Σατζιτάριους. Η Φλεάρ συνεχίζει να πολεμά με τον Χιρόσι, ο οποίος δεν σταματά να κόβει τα μαλλιά της με το σπαθί του. Οι τρεις που πέφτουν όμως ξαφνικά φλέγονται και εκρήθνονται, μια τεχνική που η Φλεάρ δεν έχει ξαναδείξει και όπως λέει τη χρωστάει στη φλόγα του χωριού. Η Γουέντι από την άλλη καταφέρει να χτυπήσει μερικές φορές τον Λάλα, αλλά τελικά αυτός την πιάνει αιχμάρωτη με το σφυρί γροθιά και η Λούση δεν μπορεί να βοηθήσει αφού δέχεται ατελείωτες επιθέσεις από τον Drake. Τότε ο Χιρόσι καταφέρνει και αυτός με τη σειρά του να αντιπετεθεί στη Φλεάρ και δένει τα μαλλιά της σε ένα δέντρο. Τότε ο Χιρόσι λέει πως είναι πολύ άπειρες για να καταφέρουν να νικήσουν κυνηγούς σαυρών του είδους τους, οι κοπέλες όμως δεν φαίνεται να ανησυχούν ούτε και αν έχουν κινηθεί από τα λόγια του. Αντιθέτως, η Λούση απαντά αμέσως με τα ίδια λόγια, λέγοντας πως αυτοί είναι υπερβολικά άπειροι για να νικήσουν μάγκες σαν κι αυτές, και τότε η Wendy σπάει το σφύρι του Λάλα. Η Φλεάρ μακραίνει το μαλλί της και παρόλο που είναι δεμένον πλέον μπορεί να φτάσει το Χιρόσι και να παγιδεύσει. Ενώ πίσω από τον Drake εμφανίζεται ο Λέο και με μια απλή γροθιά τον στέλνει να πετάξει. Μετά από αυτό, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, με μια μόνο επίθεση, η καθεμία καταφέρουν να τελειώσει τη μάχη και να στείλει τους κυνηγούς σαυρών από εκεί που ήρθαν. Στο τέλος, βλέπουμε τη Φλεάρ να έχει ένα συγκινημένο βλέμμα μαζί με ένα χαμόγελο. Προφανώς γιατί όπως και εμείς, δεν περίμενε να μπορεί να συνεργαστεί έτσι με τα μέλη του Fairy Tail, ειδικά με τη Λούση, απέναντι στην οποία δείχνει μια πολύ εχθρική, θα λέγαμε, στάση κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Κάπου εδώ φτάνει στο τέλος του το σημερινό κεφάλαιο. Δυστυχώς δεν είδαμε ούτε τον Άτσου, ούτε τον Γκρέι, ούτε την Έζα, αλλά περιμένοντας δούμε στο επόμενο κεφάλαιο για να μάθουμε αν θα βρεθεί κάποια λύση και για το πρόβλημα του Νάτσου και της Έζα. Μέχρι το επόμενο κίζουνα, γεια σας!